Πάμε να δούμε την καινούργια έρευνα της διανέωσης που έχει να κάνει με τους Έλληνες του Ηνωμένου Βασιλείου, η ελληνική διασπορά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πει κάποιος, κύριε Γεωργακόπουλε, καλησπέρα σας. Γεια σας. Γιατί τώρα έχει αυτό ενδιαφέρον? Έχει ενδιαφέρον γιατί πριν από 20 ακριβώς χρόνια, το 2001, ήμασταν 35.000. Έχει τριπλασιαστεί ο αριθμός των Ελλήνων που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν χρειάζεται να το πούν τα νούμερα. Σκεφτείτε, οι περισσότεροι από εμάς, από εσάς, έχουμε ανθρώπους που ξέρουμε. Με έναν φίλο, με έναν ανιψιό, με ένα παιδί γνωστού μας, που ζει και εργάζεται εκεί, που σπουδάζει εκεί, που έχει παντρευτεί εκεί, έχει κάνει την οικογένειά του. Εγώ ξέρω πολλές τέτοιες περιπτώσεις και φαντάζομαι οι περισσότεροι εξ ημών. Ποια ήταν η αφορμή για να κάνετε αυτή την έρευνα, κύριε Γεωργακόπουλε? Εμείς θελήσαμε να δούμε, καλό απόγευμα πρώτα απ' όλα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Θέλαμε να δούμε αυτός ο πληθυσμός, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται για το brain drain, για το πόσο ο κόσμος που έχει φύγει μπορεί να ξαναγυρίσει, να βοηθήσει στην ανάπτυξη, την επιστροφή και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Θέλαμε λίγο να δούμε ποιος είναι αυτός ο πληθυσμός, ποιοι είναι οι Έλληνες που ζουν σε άλλες σε χώρες του εξωτερικού, αν έχει αλλάξει ο χαρακτήρας της διασποράς σε σχέση με πριν την κρίση και τι είναι αυτά που θέλουν, ποιες είναι οι ανησυχίες τους. Είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με το CSOX του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ένα εργαστήριο που κατάφερε για πρώτη φορά να αναπτύξει ένα αρκετά καινοτόμο δείγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο, με μια καινοτόμα μεθοδολογία. 580 άνθρωποι, ερωτηματολόγοι, αναλυτικά. Είναι μεγάλος αριθμός. Τέλη του 18 με αρχές του 19, να μας πούν πώς ζουν, τι σκέφτονται, τι ονειρεύονται. Βεβαίως, μετά υπήρχε ένα θέμα, η πανδημία. Ενώ εμείς ήμασταν έτοιμοι να βγούμε. Άρα επανήλθατε τώρα, έτσι. Επειδή προέκυψε η πανδημία, επιστρέψαμε στους ίδιους ανθρώπους και να φτιάξαμε ένα καινούριο δείγμα που μας είχαν απαντήσει και 1,5 χρόνο πριν, για να μας πούν πώς αντιμετωπίζουν την πανδημία και τι συνέπειες βλέπουν και αν κάποιοι από αυτούς επιθυμούν να γυρίσουν ή έχουν γυρίσει ήδη. Μάλιστα. Οπότε τώρα δημοσιεύσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από λίγες μέρες, και τις δύο έρευνες που κάναμε, με τα συνθετικά αποτελέσματα. Και να πούμε ότι απάντησαν σε πάνω από 100 ερωτήματα συνολικά στις δύο περιόδους της έρευνας. 90 ερωτήματα στην πρώτη και 18 βεβαίως για να συμπίπτουν με τη θεματολογία που δημιούργησε η πανδημία, έτσι. Άλλαξε το περιεχόμενο με αυτή την έννοια. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες κάρτες και θα σταματούμε για να παίρνουμε τα ειδικά σχόλια. Οι Έλληνες μετανάστες στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι σχετικά νέοι, με το 45% περίπου των ενηλίκων είναι κάτω των 35, μας δείχνει αυτή η κάρτα. Και η επόμενη λέει πως οι μετανάστες της κρίσης αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του συνόλου. Ελάτε. Ακριβώς. Αυτό που αναφέρατε στην αρχή είναι ότι ο πληθυσμός των Ελλήνων στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν λίγο πολύ σταθερός. 35.000 Έλληνες το 2001, 37.000 το 2011. Όμως μέσα στην κρίση είχαμε μία εκτόξευση του πληθυσμού. Τώρα εκτιμούνται πάνω από 100, γύρω στους 120.000 οι Έλληνες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι κυρίως νέος πληθυσμός, αλλά όχι αποκλειστικά νέος. Μέσος όρος ηλικίας 29, αυτοί που έφυγαν. Έφυγαν και μερικοί 40χρονοι και μερικοί 50χρονοι. Τώρα όμως οι καινούργοι μετανάστες αντιπροσωπεύουν το 70% του συνόλου. Και είναι και αρκετά διαφορετική η φύση των ανθρώπων που έχουν πάει τώρα σε σχέση με τους παλιούς. Πάμε να δούμε αυτή την κάρτα. Λοιπόν, οι παλαιότεροι μετανάστες είχαν ως κυριότερο λόγο μετανάστευσης τις σπουδές. Κάποιοι ξέμειναν, φαντάζομαι, και το ξέμειναν δεν ακούγεται ωραία, αλλά έμειναν εκεί γιατί είδαν τις προοπτικές που έχουν. Και βεβαίως οι μετανάστες της κρίσης πήγαν, αυτό που λέγαμε πριν για το brain drain, για αναζήτηση καλύτερης εργασίας. Να πούμε ότι και σήμερα ένας στους 6 μετανάστες στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι φοιτητές. Πάντα ήταν μεγάλος ο πληθυσμός των Ελλήνων φοιτητών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όντως, όπως είπατε παλιά, στις τελευταίες δεκαετίες μάλλον, δεν πήγαινε ο κόσμος να βρει δουλειά. Δεν υπήρχε κάποιος τέτοιος λόγος. Τώρα όμως οι μετανάστες της κρίσης και μάλιστα η μισή από αυτούς, φανταστείτε ότι είχαν δουλειά εδώ στην Ελλάδα, έφυγαν για να πάνε να βρουν καλύτερη δουλειά και καλύτερη συνθήκη. Γιατί είχαμε απανωτές περικοπές μισθών, αρκετές απολύσεις. Λοιπόν,
σχεδόν όλοι οι Έλληνες, γιατί κάποιος αναρωτιέται καλά τώρα, έτσι, ενδεχομένως και καχύποπτα, όλοι βρήκαν δουλειά. Η απάντηση, ναι, απαντιέται σε αυτή την κάρτα, το 91% εργάζεται, μόλις το 2,4% ψάχνει για δουλειά ή άνεργοι, ας το πούμε έτσι, αυτής της κατηγορίας. Και μάλιστα είναι οι άνεργοι μόνο από τους καινούριους μετανάστες. Στο δείγμα δεν υπήρχε κανένας από τους μετανάστες προ-κρίσης ο οποίος να μην εργαζόταν. Μάλιστα. 45,6% των μεταναστών της κρίσης βρήκαν πρώτη δουλειά που είχε σχέση με το αντικείμενο των σπουδών τους, έναντι 74,8% των παλαιότερων, και 6 στους 10 Έλληνες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο επιλέγουν μια δουλειά με μεγάλες αποδοχές, υψηλές προοπτικές ανάπτυξης, αλλά χωρίς εργασιακή ασφάλεια. Θέλουμε να μας το πείτε αυτό, αφού δούμε αυτό και την επόμενη κάρτα. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Ναι, γιατί πρέπει να το συγκρίνουμε με αυτό που παραμένει στην Ελλάδα. 6 στους 10 Έλληνες που παραμένουν εδώ επιλέγουν διαχρονικά την εργασιακή σταθερότητα. Δηλαδή, είναι ακριβώς το ανάποδο. Βρήκαμε ότι ο πληθυσμός των Ελλήνων που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει κάποιες διαφορές με τον πληθυσμό που έχει μείνει πίσω. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε λίγο ποιοι είναι αυτοί που φεύγουν. Αυτό που είδαμε από τα αποτελέσματα είναι ότι φεύγουν κυρίως αυτοί οι οποίοι είναι πιο τολμηροί και έχουν μεγαλύτερη θέληση να ρισκάρουν. Κάνουμε την ερώτηση για το αν θα προτιμούσατε μια σταθερή δουλειά με ασφαλή, με σίγουρες αλλά χαμηλές αποδοχές ή μια δουλειά με υψηλότερες αποδοχές, μεγαλύτερες προοπτικές εξέλιξης αλλά χωρίς σταθερότητα. Την κάνουμε το 2016 αυτή την ερώτηση στις έρευνες διανέωσης. Και σταθερά, χωρίς διαφοροποίηση. 6 στους 10 Έλληνες επιλέγουν τη σταθερότητα. Όταν όμως κάνουμε την ίδια ερώτηση γιατί σε εκείνους, ναι, είναι το γνωστό, ότι προτιμάμε μια σταθερή δουλειά, φοβόμαστε το ρίσκο. Αυτό που είναι βαθιά ριζωμένο στην ελληνική κουλτούρα, λέτε. Έτσι θεωρούμε. Όταν όμως πηγαίνουμε και κάνουμε την ίδια ερώτηση σε αυτούς που έχουν φύγει και έχουν πάει στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι απαντήσεις είναι ανάποδες. Μάλιστα. Εκεί αυτοί που θέλουν το ρίσκο, που επιζητούν τις υψηλότερες προοπτικές, που θέλουν να διεκδικήσουν υψηλότερες αποδοχές, θυσιάζοντας την ασφάλεια, δεν φοβούνται να τολμήσουν, είναι κυρίως εκεί. Έτσι. Εκείνοι που είναι εκεί δηλώνουν συναισθηματικά δεμένοι με τους ανθρώπους βεβαίως που έχουν αφήσει πίσω, αλλά δεν αισθάνονται καμιά ηθική ή άλλη υποχρέωση απέναντι στην χώρα. Αυτό έχει επίσης ενδιαφέρον. Ένα από τα χαρακτηριστικά που έχουν πολλές διασπορικές κοινότητες από όλες τις χώρες του κόσμου είναι ότι όταν πηγαίνουν σε μια πλουσιότερη χώρα να δουλέψουν, να αποκτήσουν καλύτερη ζωή και περισσότερα χρήματα, στέλνουν χρήματα πίσω στη χώρα μας και δηλώνουν ότι δεν θεωρούν ότι έχουν ήδη καμία ευθύνη απέναντι στη χώρα, αλλά και μόνο 11,6% δηλώνουν ότι στέλνουν συστηματικά χρήματα στην πατρίδα. Και ο κυριότερος λόγος που δεν στέλνουν είναι το ότι δηλώνουν σε 71% ποσοστό ότι οι οικογένειές τους και αυτοί που έχουν αφήσει πίσω δεν έχουν ανάγκη. Άρα δεν είναι σαν τα διασπορικά τα κύματα, τα μεταναστευτικά παλιά. Παλιά, πριν δεκαετίες που φεύγαν και είχε και αρκετούς τέτοιους μετανάστες στη Γερμανία, κυρίως τη Σουηδία και η δική μας περιοχή, η Θεσσαλία. Από την έναρξη της πανδημίας μέχρι το διάστημα διεξαγωγής της δεύτερης έρευνας, γιατί όπως είπαμε είχε γίνει το φθινόπωρο του 19, αλλά μας έσκασε αυτή η βόμβα, το 4% των Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου επέστρεψαν μόνιμα στην Ελλάδα. Συνολικά τον τελευταίο 1,5 χρόνο επέστρεψε το 11,5% των Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου και ένα σημαντικό τμήμα των Ελλήνων στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 15%, επέλεξε να μετοικήσει στην Ελλάδα, έστω και προσωρινά, στη διάρκεια της πανδημίας. Αυτό για πάμε να δούμε μια-μια αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί συνέβη αυτό? Πρώτα απ' όλα, στην πρώτη έρευνα, 11,3% δήλωναν ότι την επόμενη τριετία σχεδιάζουν να επιστρέψουν. Για χύψη λόγους, για διάφορους. Ένα 11,4%, σχεδόν πανομοιότυπο ποσοστό, αποδείχθηκε ότι γύρισαν μέσα στον 1,5 χρόνο. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν και οι ερευνητές που έκατσαν και ανέλησαν τις απαντήσεις, δεν είναι οι ίδιοι που σκόπευαν να γυρίσουν με αυτούς που γύρισαν. Πήγανε και είδανε αυτοί που γύρισαν, γιατί γύρισαν. Και από αυτούς, οι κυριότερες αιτίες που δηλώνουν για την επιστροφή τους είναι το Brexit, η πανδημία και η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, που την αξιολόγησαν πολύ χειρότερα, και το ότι έχουν οικογενειακούς ή άλλους προσωπικούς λόγους.
Όλοι οι λόγοι δηλαδή που έδωσαν για την επιστροφή δεν έχουν να κάνουν με το ότι κάτι βελτιώθηκε στην Ελλάδα, αλλά με το ότι κάτι χειροτέρεψε με τη ζωή τους εκεί. Είτε φοβούνται για την υγεία τους, ή για τον Brexit που έκανε δυσκολότερη την κατάσταση ή τις πιθανότητες να βρουν καλύτερη δουλειά. Οπότε επειδή τα πράγματα δεν πήγαν πάρα πολύ καλά εκεί, για χύψη λόγους ή επειδή έχουν οικογενειακούς λόγους, επιστρέφουν. Έχει ενδιαφέρον όμως ότι είναι μικρό το ποσοστό. Και από το 15% που επέστρεψαν, δεν θέλουν να ζήσουν μόνιμα εδώ. Είναι από αυτοί κυρίως που δουλεύουν στην εργασία. Είναι, αλλά αυτό το 15% θα μπορούσε δυνητικά η χώρα μας να το προσελκύσει, να συνεχίσει να δουλεύει με τηλεργασία από εδώ και μετά τη λήξη της. Πάμε να δούμε την τελευταία κάρτα που έχουμε επιλέξει. Ένα στους τρεις δήλωσαν ότι το εισόδημά τους μειώθηκε. Είναι λίγο χαμηλότερο από το 41% των Ελλήνων που δήλωσαν το ίδιο στην Ελλάδα. Τώρα, δώστε μας μια πρόγευση πριν σας αποχαιρετήσουμε και σας ευχαριστήσουμε, κύριε Γεωργακόπουλε, μια πολύ σημαντική νέα έρευνα που το έχετε ξανακάνει, έρχεται την Κυριακή, για τις απόψεις των Ελλήνων για διάφορα ζητήματα. Αυτό έχει ένα μεγάλο κομμάτι για τους εμβολιασμούς, έτσι. Ωστόσο, δώστε μας δύο στοιχεία, έτσι, μην την κάψουμε, αλλά... Νούμερα δεν θα σας πω, γιατί δεν επιτρέπεται, σας έχουμε βάλει και εσάς εμπάργο. Εμπάργο μας έχετε βάλει, το ξέρω. Αλλά πρέπει εγώ να κάνω την απόπειρά μου, κύριε Γεωργακόπουλε. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι επειδή χαρτογραφούμε τις απόψεις και τις τάσεις των Ελλήνων για τους εμβολιασμούς στο τελευταίο διάστημα, μάλιστα και σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών τα έχουν στα χέρια τους για να σχεδιάσουν και τη στρατηγική τους. Επιβεβαιώνεται η τάση που έχουμε δει και στις προηγούμενες έρευνες, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντιεμβολιαστικό κίνημα. Είναι ευρύτατη η αποδοχή των εμβολιασμών και της διαδικασίας των εμβολιασμών και ότι παρόλο που οι περισσότεροι Έλληνες εξακολουθούν να έχουν απαισιόδοξη στάση, να νιώθουν την ανασφάλεια και πολύ έντονο τον φόβο για τις υγειονομικές συνέπειες της κρίσης, πλέον αχνοφαίνεται και μία και κάποια στοιχεία τα οποία μπορούν να δείχνουν ότι υπάρχει και ελπίδα για το μετά. Μάλιστα. Την άλλη εβδομάδα αυτά. Ευχαριστούμε. Δημοσιεύονται την Κυριακή. Γεια σας, κύριε Γεωργακόπουλε.